Τα αποτελέσματα των εκλογών του Ισραήλ και πάμε στον δόκτωρα Γαβριήλ Χαρίτο. Είναι δόκτωρ διεθνών σχέσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ερευνητής στο Ινστιτούτο Μπεν Γκουριόν του Πανεπιστημίου Μπεν Γκουριόν. Καλό σας μεσημέρι από τη Λευκοσία. Γεια σας από το Ισραήλ. Καλό μεσημέρι. Αν μπορείτε να μας πείτε τι δείχνουν τα αποτελέσματα των εκλογών. Για πέμπτη συνεχή φορά ο Νετανιάου συνεχίζει να είναι ο πρωθυπουργός της χώρας. Είναι πλέον βέβαιο. Έχουν καταμετρηθεί το 97% των ψήφων. Ναι, μεν το Λικούντ έχει το κόμμα του, έχει ισοψηφίσει με το κόμμα του Ραφάλ του Μπεν Γκάντ, 36%. Τα κόμματα που, που κινούνται στον χώρο δεξιά συγκεντρώνουν 65 από τις 121, που σημαίνει και έχουν ήδη δηλώσει ότι θα προτείνουν τον Νετανιάου για πρωθυπουργό και θα συνεργαστούν μαζί του. Οπότε το μόνο που αναμένουμε αυτή τη στιγμή είναι να βγουν τα τελικά αποτελέσματα αφού καταμετρηθούν οι κάλπες, που οι κινούμενες κάλπες από τις θεσμικές μονάδες και από τα νοσοκομεία και τις φυλακές. Αυτό θα κρατήσει μία μέρα τουλάχιστον, γιατί γίνεται ένας έλεγχος ενδελεκής για το ποιοι είναι οι διπλογεγραμμένοι. Και είτε την Κυριακή ή τη Δευτέρα, το αργότερο, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα δώσει την εντολή στον Νετανιάου να προχωρήσει με τις ηρεμητικές επαφές. Θεωρείται ότι οι ηρεμητικές επαφές θα διαρκέσουν 1 με 2 εβδομάδες. Οπότε τότε θα ξέρουμε ποια θα είναι η σύνθεση της κυβέρνησης. Αυτό που ενδιαφέρει την Ελλάδα και την Κύπρο είναι ποιοι θα αναλάβουν το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Ενέργειας. Δεν αναμένεται καμία έκπληξη, γιατί ο Νετανιάου θα παραμείνει, εγώ θεωρώ, είμαι βέβαιος σχεδόν ότι θα συνεχίσει να είναι και Υπουργός Εξωτερικών εκτός από Πρωθυπουργός, και δεν ακούστηκε κάτι ότι ίσως ο Σάι θα αλλάξει από τη θέση του Υπουργού Ενέργειας ή άλλο υποψήφιος συνεργάτης θα ήθελε να αναλάβει αυτό το Υπουργείο. Οπότε αυτό που συμβαίνει σε εμάς δεν αλλάζει σε κάτι τριμερή. Είναι καλά τα νέα εδώ από το Ισραήλ, με λίγα λόγια, σε ό,τι αφορά την πορεία της συνεργασίας των τριών χωρών. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και την τριμερή που θα γίνει στην Κρήτη για τον East Med. Είναι ωραία νέα σήμερα. Είναι καλά για μας. Οι ισορροπίες όπως διαμορφώνονται στη Βουλή δείχνουν προς μια ισχυρή κυβέρνηση Νετανιάου και πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο ή θα είναι εύθραυστες οι ισορροπίες? Κοιτάξτε, εδώ το να έχει μια ισχύει εδώ η απλή αναλογική από το 1949, από τότε δηλαδή που έγιναν οι πρώτες εκλογές εδώ, ισχύει αυτό το σύστημα της απλής αναλογικής. Σε εμάς με τα ελληνικά ή τα κυπριακά τα δεδομένα, όταν μια κυβέρνηση εξαρτάται από 5 έδρες, ίσως να μην ακούγεται ότι είναι ισχυρή κυβέρνηση. Εδώ όμως είναι το αντίθετο. Από ό,τι φαίνεται έτσι θα γίνει. Εάν η κυβέρνηση αυτή θα έχει την εμπιστοσύνη 65 εδρών επί συνόλου 120, και με δεδομένο ότι η αριστερά έχει τις 55 υπόλοιπες έδρες, εκ των οποίων οι 10 είναι στα μειονοτικά κόμματα των Αράβων, που έτσι κι αλλιώς έχουν μια στάση αρνητική προς κάθε κατεύθυνση, αυτό σημαίνει ότι μιλάμε για μια κυβέρνηση που έχει τα χέρια να διατηρηθεί κατά πολύ. Αυτή τη στιγμή έχουν δηλώσει τα κόμματα δεξιά και το Λικούντ, ότι, και εννοείται και το Λικούντ, ότι θα υστήσουν τον Νετανιάου. Οι 60 έδρες έχουν επιβεβαιωθεί δηλαδή ακόμα. Αναμένουμε το τελικό ναι από τον Λίπερμαν, πρώην Υπουργό Εξωτερικών και Υπουργό Αμήνης, ο οποίος έχει κερδίσει 5 έδρες. Υπάρχει μια προσωπική κόντρα ανάμεσα στον Λίπερμαν και τον Νετανιάου, όμως όλοι θεωρούν ότι εν τέλει θα συμμετέχει και ο Λίπερμαν στην κυβέρνηση, παρά το γεγονός ότι είχε παραιτηθεί από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
πριν από ένα χρόνο, ύστερα από μια προσωπική αντιδικία και διαφωνία που είχε με τον Νετανιάου. Παρ' όλα αυτά, οφείλουμε να πούμε και το εξής, ότι ναι μεν ο Νετανιάου έχει κερδίσει αυτή την πολιτική μάχη, αλλά έχει μπροστά του μια μάχη που είναι εξίσου σημαντική και είναι δικαστική. Στις 28 του Φεβρουαρίου ο νομικός επίτροπος της κυβέρνησης εξέδωσε ένα πόρισμα σύμφωνα με το οποίο υπάρχουν αποχρώσεις ενδείξεις για ανάμειξη του Νετανιάου με διαφθορά. Και επί πορίσματος αυτού ο Νετανιάου θα κληθεί να απολογηθεί στα τέλη του καλοκαιριού. Μετά την απολογία του ανώτατο δικαστήριο της χώρας θα αποφασίσει εάν θα τον παραπέμψει σε δίκη. Η απόφαση του δικαστηρίου που θα αποφαίνεται για το αν θα υποστηθεί σε αυτή τη διαδικασία ο Νετανιάου υπολογίζεται ότι θα ανακοινωθεί προς τα τέλη του έτους. Αν είναι η δίκη, τότε σε 2 χρόνια από τώρα θα ξέρουμε εάν όντως ο Νετανιάου είναι αυτός ή ένοχος. Δεν έχει τελειώσει δηλαδή η προσωπική περιπέτεια του Νετανιάου. Θα περιμένουμε να δούμε αν η δικαιοσύνη στείλει τον Πρωθυπουργό στο εδόλιο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε καθηγητά για την ανάλυσή σας.